Καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζου. Με παίξαμε ένα καταπληκτικό, υπέροχο, απολαυστικό, αγαπημένο και σίγουρα παιχνίδι που ανεβαίνει πολύ ψηλά στις τελευταίες μου προτιμήσεις και νομίζω θα μείνει εκεί ψηλά. Το Three Ring Circus. Ένα παιχνίδι του Fabio Lopiano, ο οποίος είναι ένας σχεδιαστής που τελευταία παιδιά, ό,τι και να βγάζει, πραγματικά του βγάζει το καπέλο. Του υποκλίνουμε. Ό,τι έχω παίξει με έχει ενθουσιάσει. Κάποια ίσως περισσότερο από κάποια άλλα, αλλά είναι όλα πολύ τιμία, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια με πολύ, πολύ ωραίο ζουμί, πολύ ωραίο gameplay, πολλούς μηχανισμούς και με μια. Έχει μια υπογραφή, ένα χαρακτήρα διαφορετικό. Δεν μπορώ να το προσεγγίσω. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια τα ίδια. Δεν μπορεί να το βλέπει. Λες ότι αυτό το παιχνίδι είναι Pfizer, αυτό το παιχνίδι είναι Feld, αυτό είναι Lacerda, για παράδειγμα. Ξέρεις όμως ότι κάθε παιχνίδι είναι δουλεμένο, προσεκτικά δουλεμένο. Ας πούμε από το Autobahn που ήταν πιο βαρύ και χορταστικό θεματικό Eurogame που έβγαζε πολύ το ζουμί του και το καψιμό του. Στο Ragusa που είναι πολύ πιο εύκολο τη ώρα, αλλά με πολύ έξυπνο design. Έτσι και εδώ λοιπόν το Three Ring Circus έρχεται με ένα πολύ απλό, απολαυστικό. Αλλά καλογιαλισμένο στις άκρες gameplay. Περισσότερα θα πω στο τέλος του βίντεο, όπως κάνουμε πάντα για το review κομμάτι. Δείτε στο τέλος του βίντεο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζει από 1-4 παίχτες. Οι παίχτες διαχειρίζονται ουσιαστικά ένα τσίρκο στην 19ο αιώνα. Κινούνται από περιοχή σε περιοχή στη βόρειο-ανατολική Αμερική, πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, δίνοντας show τόσο σε μικρές πόλεις, όσο σε μεσαίες πόλεις, όσο και σε μεγάλες πόλεις, στοχεύοντας κάθε μία από το μεγέθη των πόλεων για διαφορετικά πράγματα, στις μικρές πόλεις για να πάρουν κάρτες και χρήματα για να μπορούν να προσλαμβάνουν καινούργιο προσωπικό, στις μεσαίες πόλεις για να παίρνουν performer και περισσότερους μόνιμους και καλούς performer και στις μεγάλες πόλεις για να κάνουν πολύ μεγάλα σκοραρίσματα και να πάρουν ουσιαστικά μία-δύο το πολύ πόλεις έτσι ώστε να πάρουν πολλούς πόντους νίκης. Το παιχνίδι έχει φανταστική ροή. Θα έλεγα ότι το gameplay του είναι απολαυστικό. Έχει βασικούς μηχανισμούς area majority. Προσπαθεί να σκοράρει κάθε φορά που το μεγάλο καραβάνι φτάνει σε μια πόλη. Ποιος έχει τα περισσότερα show δώσει είτε σε μικρές είτε σε μεσαίες μεγάλες πόλεις της περιοχής. Έτσι, μιλάμε στο Σικάγο, στην Ιντιανάπολις και το καθεξής. Και να μετρήσεις ουσιαστικά ξύλινα το κενάκια, τις τέντες από το τσίρκο που έχει ο καθένας στο χρόνο του περισσότερες. Και αν υπάρχει tiebreaker spy ως προς το αν έχει, όπως είδατε. Όπως βλέπουμε στη μεγάλη πόλη, αν έχει στη μεσαία πόλη, αν έχει στη μικρή πόλη. Και έχει light engine building, όπου χτίζεις λίγο τη γραμμή παραγωγής σου για να φτιάξεις τη γραμμή παραγωγής σου των εισαγωγικών, το ταμπλό σου, που είναι τα 15 θέσεις που έχεις για να βάλεις το προσωπικό, που σου δίνουν κάποιες ιδιότητες, όμως έχουν και εικονίδια πάνω. Οπότε καλύπτεις ή φανερώνεις περισσότερα εικονίδια που σου δίνουν περισσότερο εισόδημα, περισσότερη κίνηση ή αντίστοιχα περισσότερη φήμη για να μπορείς να κάνεις perform και να παίρνεις πολλούς πόντους νίκης. Πολύ ωραίο, μπαλανσαρισμένο, στρωτό, ωραίο και ευχάριστο σαν ιδέα. Πάμε να δούμε πώς παίζει το παιχνίδι, όπως κάνουμε πάντα. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα γυρίσουμε μια σύντομη σύνοψη των τελικών εντυπώσεων μας και του κομματιού του review που έχουμε όσον αφορά το Three Ring Circus και περισσότερα για το κομμάτι του review. Πάμε τώρα να δούμε ακριβώς πώς παίζει με λεπτομέρεια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζου. Πάμε να δούμε το Three Ring Circus, το οποίο είναι ένας από τους σχεδιαστές, είναι ο Fabio Lopiano, τον οποίο τον αγαπάμε εδώ στο Επιτραπέζου. Έχει κάνει παιχνίδια όπως το Ragusa, το Autobahn, το Καλιμάλα και ούτω καθεξής. Και πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι το οποίο το θέμα του έχει να κάνει με το 19ο αιώνα. Οι παίχτες έχουν τσίρκο, διαχείρονται τσίρκο. Δεν πήγα να το πω πληθυντικό, γιατί δεν ξέρω πώς είναι στο πληθυντικό στα ελληνικά. Τσίρκο πάνω, στο πληθυντικό. Και κινούνται από περιοχή σε περιοχή προσπαθώντας να, να κάνουν performing, να δώσουν παραστάσεις και να σκοράρουν πόντους νίκης. Αυτή είναι η φιλοσοφία του παιχνιδιού. Το παιχνίδι, σαν μηχανισμό, έχει ο καθένας το ταμπλό του μπροστά που είναι το προσωπικό του τσίρκο. Έχει διάφορα σύμβολα τα οποία φτιάχνουν λίγο αυτά που φαίνονται την οικονομία του, με το εισαγωγικών πολύ απλά. Το παιχνίδι είναι light, δεν είναι light, medium, δεν είναι βαρύ. Και στην πορεία του παιχνιδιού παίζουμε κάρτες, καλύπτοντας θέσεις. Γι' αυτό και λέγεται Three Ring Circus, γιατί φτιάχνουμε τρεις γραμμές από πέντε. Προσωπικό. Δηλαδή θα μπουν 5 προσωπικό εδώ, 5 εδώ και 5 εδώ. Για να φτιάξουμε λίγο το πόσο αποδοτικοί θα είμαστε, πόσο λεφτά θα βγάζουμε και πόσο μπορούμε να σκοράρουμε. Πάμε να σας πω 2-3 βασικά πράγματα για το τι βλέπουμε μπροστά μας. Καταρχήν, το πρώτο που έχουμε μπροστά μας είναι η περιοχή του χάρτη. Εδώ υπάρχει ένα, ας πούμε, αυτό είναι το οποίο δεν ήξερα τι σημαίνει. Ήταν το Barnum Caravan, λέγεται. Προφανώς είναι μάλλον το τσίρκο της εποχής, το πολύ μεγάλο, δεν ξέρω τι είναι. Το Μεντράνο μάλλον της Αμερικής, δεν ξέρω τι είναι, πρέπει να το ψάξουμε. Αλλά αυτό κινείται. Μέσα στο παιχνίδι και εκεί που καταλήγει, κάνουμε και σκοραρίσματα στο τέλος κάθε φάση που φτάνει σε μία από τις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, αυτό θα κινηθεί anti-clockwise, οπότε θα κινείται προς τα εδώ, στην εξωτερική περιφέρεια. Και όταν θα περνάει από εδώ, παρά μόνο αν έχουμε χτίσει, αν έχουμε δώσει performance ενδιάμεσα, θα τα πηδάει αυτά. Όταν φτάνει στις μεγάλες πόλεις που κάθε περιοχή, βλέπετε πράσινη, πορτοκαλί, μου έχει μόνο μία μεγάλη πόλη, είναι αυτή με το ουρανοξύστη, το σύμβολο της. Όταν φτάνει, όχι εδώ, όταν φτάσει στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ.
Μετά η επόμενη που θα φτάσει θα είναι εκεί κάτω. Μετά εδώ. Μετά εδώ και μετά θα καταλήξει εδώ. Είναι φάσεις στις οποίες σκοράρουμε. Παίρνουμε περισσότερους πόντους νίκης. Εντάξει, αυτό κινείται στο τέλος του παιχνιδιού, του γύρου. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι το εξής. Είναι οι περιοχές, ξαναλέω, είναι Washington, Βοστόνη, εσύ έχεις πάει μερική, πες τα που τα ξέρεις και καλύτερα, Ινδιανάπολης και Σικάγο και το καθεξής. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες περιοχές, έτσι, της Βορειοανατολικής Αμερικής. Στην πρώτη φορά που θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε το καραβάν μας, πώς το λέμε και εμείς το αντίστοιχο, και θα το βάλουμε σε μία μεγάλη πόλη, εκτός από αυτή που είναι το αρχικό και εκτός από εκεί που είναι κάποιος παίχτης. Αν μπω εγώ εδώ, θα μπείτε σε κάποια άλλη. Εντάξει, και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Το ταμπλό του κάθε παίχτη έχει, είναι άδειο. Ξεκινάμε με μία τέτοια κάρτα, η οποία είναι κάρτα τελικού σκοραρίσματος, την οποία μπορούμε να την παίξουμε εδώ, εδώ και εδώ. Αυτό χωράει τρεις θέσεις για να πάρει τρεις τέτοιες κάρτες, που μου δίνει έξτρα πόντους νίκης για μένα. Αποκλειστικά. Έτσι. Όχι, όχι, είναι διαφορετικές και υπάρχει ολόκληρο deck εδώ, βλέπεις. Παίρνουμε και άλλες. Και θα σας πω ότι τις παίζουμε. Πέντε κάρτες νομισμάτων που είναι από τη μία μεριά έχουν διάφορους performers, ας πούμε basic, που είναι βασικοί. Και από πίσω έχουν το χρήμα. Θα σας εξηγήσω πώς τις χρησιμοποιούμε. Πέντε ή τέσσερις. Τέσσερις, συγγνώμη. Τέσσερις. Και μία τέτοια κάρτα που είναι η σοβαρή, η πιο professional performer, ας πούμε. Okay. Όχι ότι άλλο δεν είναι σοβαρή, οι πιο επαγγελματίες που είναι ακροβάτες, που για αυτούς έρχεται ο κόσμος να δει το τσίρικο, υποτίθεται έτσι. Αυτές λέγονται ticket και αυτές λέγονται money cards. Εντάξει. Αλλά μπορούμε να βάλουμε, εκτός με εξαίρεση αυτές που είναι του σκοραρίσματος και μπαίνουν μόνο σε αυτές τις θέσεις, τις τρεις και τίποτα άλλο, οι υπόλοιπες μπλε και κόκκινες μπαίνουν οπουδήποτε θέλουν στις 15 αυτές θέσεις. Το λέω γιατί στο γύρο μου είτε παίζω μια κάρτα και την τοποθετώ. Είτε κάνω engage έναν performer. Είτε κάνω perform, συγγνώμη, δίνω παράσταση. Ένα από τα δύο θα κάνω. Λοιπόν, το άλλο που βλέπουμε σε κάθε περιοχή είναι ότι κάθε περιοχή έχει τη Μητρόπολη, που είναι η μεγάλη πόλη, το Big City, με αυτό το εικονίδιο του ουρανοξύχτη. Έχει μόνο μία. Δύο μεσαίες πόλεις, βλέπετε, που έχουν αυτό το κόκκινο, που είναι πιο μικρό, και έξι μικρές. Άρα έχει σημασία γιατί παίρνω άλλα πράγματα σε κάθε τύπου πόλη που δίνω performance. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό είναι το εξής. Ότι σε αυτές εδώ στη μεγάλη την πόλη μπορούμε να πάμε και να δώσουμε όλη performance μία φορά. Δηλαδή γι' αυτό και έχει τέσσερις θέσεις κάθε κάρτα, βλέπετε. Η Νέα Υόρκη μπορούμε να δώσουμε και οι τέσσερις performance στη Νέα Υόρκη, μόνο μία φορά όμως ο καθένας. Στις μικρές όμως είναι μόνο μία θέση. Και το λέω γιατί εδώ θα βάζουμε το δίνουμε performance σε αυτά, δεν μπορώ να βάλω δεύτερο στη Βοστόνη. Βέβαια πρέπει να έχω πάει με το καραβάνι μου, θα σας πω πώς δίνω performance, απλά σε εξηγώ όλο το χάρτη έτσι. Σε αυτά μπαίνει μόνο μία θέση. Και σε αυτά και σε αυτά. Εντάξει. Ωραία. Το άλλο που βλέπουμε στις περιοχές είναι ότι υπάρχει θέση πάνω που είναι η αγορά για πέντε πάντα ανοιχτή τέτοιοι. Εδώ είναι το discard, πέντε ανοιχτή ticket, performer. Και το προσωπικό μας ταμπλό. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε λίγο τη ροή του γύρου, αφού το setup ουσιαστικά το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάρεις πέντε cards να τις ανοίξεις, να πάρεις αυτά τα πλακίδια να τα βάλεις εδώ για replayability, εντάξει. Αυτό ξεκινάει από τη Βοστόνη. Ή έχει κάποια άλλα variant, ή αναλόγως αν κλείσει περιοχές με τρεις ή δύο παίχτες, μπορεί να το ξεκινήσει και από αλλού. Αλλά ουσιαστικά θα κάνει ένα περιμετρικό μόνο γύρω-γύρω κύκλο. Και όταν φτάσει εδώ για να σκοράρουμε και εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Αυτές οι κάρτες επίσης μπαίνουν τυχαία για replayability. Και ο κάθε παίχτης ξεκινάει με το τσίρκο του, με αυτά που σας είπα εδώ, με το πεντέσταλ που είναι αυτό και καλά το μάλλον το πρεστή σου, δεν ξέρω εγώ τι, του τσίρκου σου στη θέση 1, αυτό το δείκτη. Και το caravan το οποίο θα το βάλετε σαν πρώτη τοποθέτηση. Αλλά από εκεί και πέρα θα κινείται με movement. Εντάξει. Δεν φυτεύεται, πρέπει να περνάει από θέσεις. Ωραία. Ό,τι θέλετε, ρωτάτε, Ελένη. Πάμε τώρα να δούμε τα βασικά εικονίδια. Λοιπόν, τα βλέπουμε. Ίσως φαίνεται πολλά, αλλά ουσιαστικά αυτά είναι όλα, και όλα τα εικονίδια του παιχνιδιού. Εντάξει. Και με το που ξεκινήσουμε να παίζουμε θα σας. Εξακολουθούν να είναι πολλά. Ναι, βρε, καλά, εντάξει, ναι, θα σας πω εγώ είναι πολλά. Με το ξεκινήσουμε να παίζουμε θα βγάζουν νόημα, αλλά είναι παντού. Είναι στις κάρτες, είναι στο ταμπλό σου, θα τα δείτε σιγά-σιγά, θα βγάζουν πολύ νόημα. Λοιπόν, τα εικονίδια που υπάρχουν είναι τα εξής. Πρώτο υπάρχει το εικονίδιο πεντέσταλ, το οποίο το βλέπετε είναι και εδώ. Αν την καλύψω στην κάρτα, θα καλύψω ένα τέτοιο εικονίδιο. Εντάξει. Αυτό είναι σαν ένα, σκεφτείτε, ένα πόσο καλή φήμη έχω, ας πούμε, που ανεβαίνει από διάφορες κάρτες που μου το δίνουν. Γιατί κάποιες κάρτες θα μου δίνουν τέτοια εικονίδια, οπότε για κάθε τέτοια κάρτα. Τώρα ξεκινάω με ένα γιατί μόνο ένα φανερό είναι στο ταμπλό μου, το βλέπετε. Έχω ένα εικονίδιο. Οπότε είμαι στο ένα επίπεδο. Αν την καλύψω για κάποιο λόγο αυτή που δεν θέλω να το κάνω και δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή ξεκινάει, δεν θα έχω μηδέν. Αλλά θα μου πεις, Βαγγέλη, μετά πώς θα έχεις τέτοια. Γιατί οι κάρτες που θα ανοίγουμε πάνω θα σου δίνουν νομίσματα, θα σου δίνουν πεντές, θα σου δίνουν αυτά τα τρία βασικά σύμβολα. Εντάξει. Άρα αυτό σου φτιάχνει τη φήμη. Και χρειάζεται για να κάνεις κάποια πράγματα, θα σας πω μετά. Αυτό σου δίνει εισόδημα, χρήματα,
κάθε φορά που θα κάνεις perform, είπαμε, ή θα κάνω engage ένα artist ή θα κάνω perform. Οπότε, το άλλο εικονίδιο που υπάρχει είναι αυτό με τα τρενάκια. Το εικονίδιο με τα τρενάκια είναι πόσο... Ξεκινάς με ένα μόνο, βλέπετε, δεν υπάρχει άλλο. Συγγνώμη, ψέματα. Ξεκινάς με ένα, δύο, το οποίο δεν καλύπτει με τίποτα, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτό σημαίνει ότι έχεις πέντε movement points, άπαξ και μπεις μέσα στο χάρτη. Βασικά έχεις και αυτό από την έξι. Όχι, πέντε, έξι, ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξω στα έξι. Λάθος, έξι, έξι. Απλά το ένα δεν καλύπτει με τίποτα με κάρτες, βλέπεις. Οπότε για να έχεις πάντα μία κίνηση. Για να μην γκολείς στο παιχνίδι. Αυτό είναι πόσα, όταν κινείσαι, μέχρι πόσα μπορεί να κουνηθείς. Και επίσης κάνει και piggyback. Δηλαδή, αν έχεις τέτοια, δεν τα μετράς. Κάνεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και κινείσαι όμως κατά μήκος του δρόμου, έτσι. Ωραία. Οπότε αυτό τα θέλεις για κίνηση, για το καραβάνι σου. Γιατί για να δώσεις performing με το τσίρκο σου, πρέπει να είσαι εκεί με το καραβάνι. Δεν μπορεί να δώσεις performing προφανώς από μακριά. Ωραία. Και το τελευταίο είναι τα χρήματα, τα οποία όποτε κάνεις perform, perform θα κάνουμε πολύ συχνά. Δεν είναι όπως άλλα παιχνίδια που κάνεις, τιμάζεσαι, φτιάχνεσαι και κάνεις. Θα κάνουμε ή το ένα ή το άλλο. Έτσι. Δηλαδή γι' αυτό και έχουμε και όλα αυτά να τα βάλουμε πάνω. Όταν κάνεις perform, πάντα ανεξαρτήτου που θα κάνεις, είτε είναι μικρή πόλη, είτε είναι μεσαία, είτε είναι μεγάλη, θα παίρνεις χρήματα. Θα παίρνεις και άλλα πράγματα, ανάλογα με το αν είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη πόλη, αλλά θα παίρνεις σίγουρα χρήματα σε κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις. Το πόσα χρήματα θα παίρνεις έχει να κάνει με το πόσα εικονίδια έχεις φανερά. Είτε στο ταμπλό σου, είτε φυσικά από... τα περισσότερα εικονίδια θα έρθουν από τις κάρτες, έτσι προφανώς που θα βάλουμε. Οι κάρτες αυτές αυτό κάνουν. Οι πιο πολλές δίνουν τρόπους για να παίρνεις χρήματα. Εντάξει, και άλλα πράγματα. Θα τα δούμε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού είδαμε το ταμπλό και τι έχουμε, πάμε να σας πω. Βγάζουμε τον πρώτο παίχτη, ο οποίος παίρνει αυτό εδώ το πλακίδιο. Το κρατάει από αυτή τη μεριά, έχει σημασία γιατί όταν το γυρίζεις, έχουμε γύρω σκοραρίσματος και μετά το δίνεις στο επόμενο παίχτη πάλι έτσι. Και πάμε να δούμε το gameplay. Λοιπόν, στην πρώτη σειρά, το πρώτο που θα κάνουμε είναι απλά θα τοποθετήσουμε σε μία main city που είπα είναι αυτή με το μπλε, το καραβάνι μας. Έτσι. Και να μην έχει βάλει κάθε άλλος παίχτης ή να μην υπάρχει αυτό. Αφού γίνει αυτό. Κάθε φορά στο γύρο μου έχω πολύ απλά μία από τις δύο επιλογές. Είτε να κάνω engage έναν artist. Artist θεωρούνται όλοι, είτε είναι μπλε είτε είναι κόκκινοι, έτσι. Απλά είναι διαφορετικού τύπου artist. Είτε λοιπόν να κάνω ένα engage έναν artist, είτε να κάνω perform ένα show. Ή το ένα ή το άλλο. Και προχωράμε clockwise μέχρι να έχουμε γύρω σκοραρίσματος. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε το engage an artist. Λοιπόν, αυτό που επιτρέπει το Engage the Artist είναι να πάρουμε έναν artist από το χέρι μας. Εντάξει. Και θα έχουμε hand limit 10, οπότε ξεκινάμε ήδη με 4-5 κάρτες, 4 μπλε και μια κόκκινη. Και μπορούμε να έχουμε και παραπάνω, απλά στο τέλος έχουμε hand limit 10, οπότε πρέπει να κάνουμε discard, έτσι. Να πάρουμε λοιπόν έναν artist και να τον τοποθετήσουμε σε μία από τις τρεις γραμμές του τσίρκου μας. Είναι το προσωπικό μας, ας πούμε. Έτσι. Φυσικά θα πάει στην πιο αριστερή πλευρά, δεν θα το βάλω κατευθείαν εδώ. Όταν καλύπτω κάτι το παίρνω, θα σας πω για τα εικονίδια αυτά. Και το σημαντικό που έχει έχει νόημα πώς τους βάζω, θα δείτε σε λίγο πώς. Αλλά το σημαντικό που έχει είναι το value. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα να δούμε λίγο την ανατομία των καρτών. Οι κάρτες μπορεί να είναι είτε όπως είναι αυτές εδώ που είναι μπλε. Εντάξει, αυτές λέγονται money cards. Είτε εδώ, σε μια από εδώ, είτε κόκκινες που είναι, σας είπα, η πιο δυνατή performer που είναι αυτές εδώ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ανεξαρτήτως αν είναι μπλε, ανεξαρτήτως αν είναι μπλε ή κόκκινη, έχει ένα value. Απλά στη μία περίπτωση είναι σε ένα χρωματιστό τετραγωνάκι, στην άλλη είναι μέσα σε δολάρια. Ανεξαρτήτως λοιπόν τύπου κάρτας, αυτή έχει value 4 και αυτή έχει value 7. Εντάξει, ωραία. Value τι εννοούμε? Το νούμερο, πάνω αριστερά. Ναι, δίνει κάποιο... Έχει σημασία, θα σας πω σε τι. Σε πρώτη φάση, όταν κάνω το engage artist και τον παίξω, αν έχω παίξει εδώ 4 και... και 3, εντάξει, και θέλω να παίξω 7, το 7 θα μπει εδώ. Δηλαδή κάνουν rearrange αυτές οι κάρτες, ή αν ήμουν έτσι, ας πούμε, αν ήμουν 4, αν είχα 3 και 7. Εντάξει, πάντα μεγαλώνει το νούμερο, βλέπετε. Αν θέλω να παίξω το 4, θα έσπρωναν αυτοί εδώ και θα πήγαινε αυτοί εδώ. Okay. Πάντα πρέπει να έχουν στην ίδια σειρά, δεν μπορώ να την κατεβάσω σειρά, είναι ability να την κατεβάσω σειρά. Αλλά πρέπει να ανεβαίνει κατά αύξηση τον αριθμό το νούμερό τους. Okay. Μόνο κατεβαίνει, δεν ανεβαίνει. Μόνο να ανεβαίνει. Το αναδιοργανώνεις κάθε φορά που παίζεις μια κάρτα, σπρώχνεις και χώνεις έτσι ώστε να είναι ascending. Και δεν μπορείς να παίξεις ποτέ κάρτα με το ίδιο νούμερο. Δηλαδή αυτή δεν μπορεί ποτέ να μπει εδώ, γιατί μόνο μια φορά μπορεί να είναι. Πρέπει μόνο να ανεβαίνει. Εντάξει, δεν σε περιορίζει ότι πρέπει να το παίξει μια θέση, θα τις κουνήσεις, είπα έτσι. Απλά θα τις κουνήσεις έτσι ώστε να είναι 3, 4, 5. Μπορεί να τη βάλεις σε άλλη σειρά. Ναι, φυσικά μπορεί να τη βάλεις εδώ. Εντάξει. Έχει νόημα όμως πολύ
που βάζει την κάρτα λόγω του κάτω. Θα καταλάβετε σε λίγο. Εντάξει. Αυτό είναι ο βασικό κανόνα. Ανεξαρτήτου τύπου κάρτα και ανεξαρτήτου θέση, στην ίδια γραμμή πρέπει να είναι άξιο σειρά. Σωστά. Το ελληνικό έψαχνα. Ωραία. Αυτό. Οκ. Ωραία. Λοιπόν, επιπλέον, οι κάρτε λοιπόν αυτέ οι. Πώς το λένε, οι basic cards, αυτές λέγονται basic cards στην μπλε, εντάξει. Είναι τριών ειδών, το είδος σου φαίνεται εδώ πάνω. Είναι με το καπέλο το καουμπόικο που είναι οι horse riders, με το ραβδί του μάγου που είναι οι magicians. Έχει ένα άλλο... με... πού το... αυτή είναι, ναι. Αυτή εδώ με το ζώο που είναι οι pet cards. Και είναι και ένα άλλο με το καπέλο του κλόουν που είναι κόκκινο, τώρα δεν το βρίσκω. Η εικονογράφηση πολύ ωραία. Ναι, ναι, και σου φαίνεται λίγο ότι είναι πολλά, αλλά σου λέω από ένα σημείο και μετά βγάζει πάρα πολύ νόημα. Να το. Και αυτό είναι το άλλο. Είναι του κλόουν. Άρα, κλόουν, pet, έχει σημασία για το εικονίδιο μόνο. Δεν σε νοιάζει να θυμάσαι πώς το λένε. Εντάξει. Άρα, οι μπλε κάρτες και να λέω είναι τέσσερα είδη. Κλόουν, pet, horse rider και magician. Okay, ωραία. Οι κάρτες οι πιο professional, τον acrobat, τον performer τέλος πάντων όπως του λένε, είναι τριών ειδών και το είδος τους αλλάζει. Βάλτε κύριε εσύ, Δημήτρη. Με το χρώμα που είναι πάλι στο τετράγωνο. Πάλι έχουν value που σας είπα, έτσι, 8 και 7. Αλλά είναι τρία χρώματα. Τα χρώματα είναι teal, mauve και πορτοκαλί. Τα πορτοκαλί είναι animals, ξεκάθαρα. Τα teal είναι special performers. Και τα moving acrobats. Το βλέπεις κιόλας ότι κάποιο ακροβατικό κάνουν. Και αυτό έχει σημασία γιατί μπορεί να σου λέει, κοίτα, κάνε κάτι για κάθε τέτοια κάρτα που είναι δεξιά από αυτή την κάρτα. Κατάλαβες, γι' αυτό έχει σημασία να έχεις special, ας πούμε, δεξιά από αυτή την κάρτα, γιατί παίρνεις extra bonus. Ή αυτή σου λέει για κάθε move κάρτα που είναι δεξιά. Οπότε με συμφέρει αυτή να παιχθούν έτσι, αλλά έτσι θα παιζόντουσαν, καταλάβατε. Γιατί κοιτάξτε, αυτό μου δίνει ένα συν ένα για κάθε move κάρτα που έχω. Αυτή δεν είναι move, λάθος κάνω. Για αυτή, τέλος πάντων. Okay. Αυτή είναι η φιλοσοφία των κατηγοριών, ας πούμε. Σε γενικές γραμμές όμως, βάλτε αυτά εκεί, θα έλεγα ότι οι money cards που είπα είναι οι μπλε, σε βοηθάνε. Συνήθως όταν κάνεις perform στις μικρές πόλεις κτλ. Και σε βοηθάνε στο να παίρνεις πράγματα, να παίρνεις bonus, να παίρνεις χρήματα κτλ. Και να βγάλεις γρήγορα κάποιους βασικούς performer για να έχεις κάποια εικονίδια. Οι μεγάλες οι κάρτες σε βοηθάνε στο να πάρεις πόντους νίκης. Αν δεις, έχουν το popcorn. Το σήμα του popcorn είναι η πόντη νίκης. Μπορεί να το δεις σαν σκέτο popcorn που είναι αυτό, πάρε ξερά μέσα στο παιχνίδι δύο πόντους νίκης. Ή μπορεί να το έχει όπως είναι αυτό εδώ. Πού το. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Στη δεξιά στιγμή. Ναι, όχι. Είναι το σκέτο popcorn και είναι το. Πού το, μωρέ. Αυτό με το. Ναι, είναι η μπάλα popcorn και είναι το κουτί popcorn. Το κουτί popcorn είναι στο τέλος του παιχνιδιού. Ας πούμε και οι κάρτες, κοιτάξτε πάνω, έχουν πόντους νίκης. Αυτές οι performer, οι μπλε. Οι κόκκινοι. Άρα αυτή θα μου δώσει 2, 2 και 4. Αυτή είναι επί τόπου, όταν το βάλεις, το καλύψεις. Εντάξει, όταν είναι μοναδικό popcorn το τρως. Όταν είναι κουτάκι στο τέλος. Εντάξει. Ωραία. Οπότε αυτές είναι οι βασικές τους διαφορές των καρτών. Ωραία. Αφού το είπαμε τώρα και αυτό, πάμε να δούμε πώς παίζω την κάρτα. Γιατί όλες οι κάρτες, σας είπα, έχουν μια αξία πάνω αριστερά, μια ιδιότητα κάτω και μετά αν είναι σε κάποιο set που ανήκουν και το καθεξής. Λοιπόν, για να παίξω κάρτα. Λοιπόν, θέλω να παίξω αυτήν εδώ. Πείτε ότι είναι η πρώτη κάρτα εδώ. Εντάξει, παίζω το 4. Εδώ. Πρέπει να πληρώσω την αξία της. Βλέπετε. Έχει 4 κόστος. Πώς πληρώνω από άλλες κάρτες από το χέρι μου. Κάνω discard. Είτε δίνω αυτήν, την κάνω discard εδώ, 4, ή δίνω 2 και 1 και δεν ξέρω εγώ τι και 3 και δεν παίρνω ρέστα, ας πούμε, 2 και 3, πείτε ότι δεν είχα 1, 2 και 3, 5 και την πληρώνω. Οπότε πετάω κάρτα από το χέρι μου για το άθισμα της αξίας που έχουν για να πληρώσω, για να κατεβάσω κάρτα. Οκ. Να πληρώ που ασχολείς ότι βλέποντας τα εικονίδια που έχουμε κάποιο εισόδημα. Ναι, όταν κάνεις perform, θα σου πω όχι ακόμα. Εντάξει, τώρα είμαστε στη φάση engage artist ακόμα που σημαίνει κατεβάζω κάρτα. Αυτό σημαίνει το engage artist. Και είπες δεν παίρνουμε ρέστα. Όχι, όχι. Overspend κάνεις, δεν παίρνεις ρέστα και χάνεις και κάρτες, πολύ σημαντικό, γιατί χάνεις τις κάρτες και για την τοποθέτηση, δεν τις έχεις. Και για τα build και για οτιδήποτε. Οπότε πρέπει να σκεφτείς να μην δώσεις κάτι τυχαίο, γιατί μετά αν ήθελες move cards και τις δίνεις, πολύ απλά δεν πρέπει να τις ξαναπάρεις από την αγορά με άλλο τρόπο. Κατανοείτε αυτό. Ωραία. Πληρώνεις λοιπόν το κόστος πετώντας κάρτες χρημάτων και γι' αυτό θες να έχεις τέτοιες κάρτες μπλε, γιατί δεν μπορείς αλλιώς να κατεβάσεις κάρτες να πληρώσεις την αξία τους. Έτσι. Το επόμενο που είναι σημαντικό είναι. Αυτό είναι τόσο απλά είναι το engage an artist. Το παίρνεις, το βάζεις, αν καλύψεις ένα εικονίδιο
αλλάζει, για παράδειγμα, όταν το καλύψω θα έχω ένα movement λιγότερο, αλλά θεωρητικά. Προφανώς. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, όλο, κοιτάξτε, κοιτάξτε, σας λέω, αλλά υπάρχουν κάποιες κάρτες που σου δίνουν εικονίδια, σου δίνουν. Περίμενε. Αυτές είναι νομίζω κάπου, έχουν περισσότερα. Σου δίνουν κάποια έξτρα εικονίδια. Να, αυτή εδώ σου δίνει, ας πούμε, ένα πεντέστελ. Οπότε αν τη βάλεις εδώ, θα έχεις αυτομάτως, θα πας εδώ, στο 2. Και αντίστοιχα, υπάρχουν για κίνηση και για χρήματα. Τα εικονίδια χρήματα, ξαναλέω, είναι αυτά εδώ, έτσι. Θες να έχεις τέτοια για να παίρνεις φράγκα. Τι σημαίνει αυτή η κάρτα? Θα τραβήξω κάρτες κλειστές χρημάτων, που είναι αυτές. Από πίσω είναι σαν χρήματα, βλέπετε. Δηλαδή, αν ήμουν έτσι. Η μία να σου δίνει, ας πούμε, τρία. Όχι, 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 όχι. Έχω ένα εικονίδιο. Ένα νόμισμα. Ένα χρήμα. Άσχετα που είναι κάρτα, που είναι κάτι άλλο από πίσω. Δεν τραβάω και βρίσκω μια κάρτα αξία ένα. Ωραία, ωραία, ωραία. Τραβάω μια κάρτα. Με αυτά πληρώνει. Οπότε είναι λίγο συνδεδεμένο το σύστημα. Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι το Engage Artist. Τόσο απλά. Αλλά το όλο το zoom, θα δείτε όταν σα πω ένα-δύο εικονίδια, είναι να το κάνει γιατί. Για τι κατηγορίε και για τα κάτω, που θα αρχίσω να εξηγώ σε λίγο τι είναι για να τα καταλάβετε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το 4 εδώ. Για να μπορούν να δίνουν κόμπο μεταξύ τους και να σου δίνουν πράγματα. Πόντους, εισόδημα, pedestrian, κίνηση κτλ. Ωραία. Το επόμενο λοιπόν, αν δεν κάνω αυτό, κάνω perform ένα show. Λοιπόν, όταν κάνω perform show, υπάρχει η δυνατότητα να το κάνω. Θα το κάνω εκεί που είναι το καραβάνι μου, έτσι. Αν είμαι σε μικρή πόλη, θα το κάνω σε μικρή πόλη. Αν είμαι σε μεσαία, θα το κάνω σε μεσαία. Και αν είμαι σε μεγάλη, θα το κάνω σε μεγάλη. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν, όταν κάνω perform, αν είμαι σε μικρή, να μην έχει κάνει κάποιος άλλος. Αν έχει βάλει η Ελένη εδώ, δεν μπορώ να κάνω perform, δεν μπορώ καν να πάω εκεί. Δηλαδή, απλά το πηδάω και πάω αλλού. Έτσι. Αυτό μένει μόνιμα πάνω. Άρα, αν εκεί που είμαι είναι μικρή πόλη, τότε υπάρχει στο. Κάπου υπάρχει. Εδώ, που τα δείχνει. Κάπου έχει ένα. Δεν πρέπει να έχει κάπου ένα τέτοιο. Τι. Να το, εδώ. Ένα reminder. Αν είναι μικρή πόλη είναι αυτό, αν είναι μεσαία πόλη είναι αυτό και αν είναι μεγάλη πόλη είναι αυτό. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση παίρνω εισόδημα. Είτε κάνω perform σε μικρή, είτε σε μεσαία, είτε σε μεγάλη. Τι εισόδημα παίρνω, τόσες κάρτες, βλέπεις, σου δείχνει το εικονίδιο. Τράβα, κάρτα, τέτοιο. Να το εικονίδιο. Όσα ανοιχτά εικονίδια χρήματος έχεις, ένα στην περίπτωση αυτή, και έχω κάτι άλλο, δεν έχω. Εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να είναι έτσι, ας το κάνουμε για να μην μπερδεύουμε κιόλα. Εντάξει. Συν όσα σου δίνουν κάρτες που τα έχουν πάνω. Αυτό το εικονίδιο. Όχι, επί, συγγνώμη. Μάλλον όλο είναι ένα. Πάρε τόσες κάρτες όσο είναι τα ανοιχτά φανερά στο ταμπλό σου. Αυτό σημαίνει εικονίδια πράσινου χρήματος. Είτε πάνω σε κάρτες, δεν εννοώ αυτό πάνω αριστερά. Να είναι ξεκάθαρο στη μέση κάπου, θα το δείτε, ρε παιδί μου. Ή κάτω, sorry, κάτω, όπως είναι εδώ, βλέπεις. Τώρα δεν υπάρχει εδώ, αλλά. Χωρίς νούμερο πάνω. Μπράβο, να δείχνει αυτό εδώ το εικονίδιο. Να το, το πέρασε, το πέρασε. Να το. Δύο. Βλέπεις. Αν ήμουν έτσι, θα έπαιρνα δύο και ένα τρία νομίσματα. Τρία είναι φανερά. Συν κάτι έξτρα είναι μικρή πόλη, κάτι έξτρα είναι μεσαία πόλη, κάτι έξτρα είναι μεγάλη πόλη. Εντάξει, οπότε πάμε να δούμε τι είναι το έξτρα. Μεσαία, μεγάλη και μικρή είναι εδώ πέρα, ανάλογα με το που είσαι, έτσι. Ωραία. Άρα, εισόδημα συν. Οι μικρές πόλεις σου δίνουν. Γενικά αυτό φαίνεται λίγο μπέρδευο, αλλά βγάζει νόημα. Πάρε έξτρα κάρτες χρήματος, μία, για εκεί που είσαι, εδώ, και καλά σε πληρώνουν οι locals. Συν μία για κάθε διπλανή με δρόμο γειτονική πόλη που δεν έχει τέντα. Άρα την περίσσα απένα. Μία και μία, sorry, αυτή δεν είναι, αυτή είναι μεσαία πόλη. Δείχνει μικρή πόλη, το βλέπετε, το πράσινο. Εδώ, εδώ. Αν ήμουν εδώ, θα έπαιρνα μία για αυτή και μία για αυτή, δύο. Αν ήμουν έτσι, θα έπαιρνα μία για αυτή και δύο, τρεις. Okay. Μόνο πράσινα, μικρά. Έξτρα. Έξτρα χρήματα παίρνω στη μικρή πόλη, πέραν από αυτό που σου είπα πριν, ανάλογα με το πόσα πράσινα, ανάλογα με το που είναι το καραβάνι μου. Ναι, αλλά στην ουσία εδώ είχε άπειρα. Όχι, βρε, τα διπλανά, ακριβώς δίπλα. Οι διπλανοί έρχονται στην πόλη και καλά θεματικά και βλέπουν το τσίρκο. Δεν θα έρθει ο άλλος από την κάτω κολοπετινίτσα, είναι μακριά. Να πας εκεί να κάνεις το σου. Εντάξει. Απλά αν είναι καλυμμένο το διπλανό, δεν στο δίνει αυτό. Σου δίνει μόνο το ίδιο, παρόλο που εκεί που πήγες και όσα γειτονικά small cities είναι directly adjacent. Okay. Αυτό σημαίνει. Αν το δείτε εδώ πέρα, αυτό είναι το εικονόγραφο. Εντάξει. Ωραία. Αν το perform, άρα τι παίρνω ουσιαστικά, με βοηθάνε το να δίνω σε μικρές πόλεις σε show να παίρνω κάρτες νομισμάτων. Μπλε, αυτό θέλω γιατί παίρνω πολλές. Έτσι και μετά θα κατεβάσω ένα τέτοιο. Εκεί που το έκανα. Εντάξει. Και αντίστοιχα αυτό έχει σημασία γιατί όταν κινούμε από εδώ, είπαμε με δύο movement πηγαίνω. Μπούμ, ένα, δύο. Έτσι τα πηδάς όλα. Δεν ούτε μπορείς να κάνεις show ξανά, ούτε μετράνε στην κίνηση. Ωραία. Αν είναι σε μεσαία πόλη.
όπως είναι αυτή. Θυμίζω κάθε region έχει 6 μικρές, 2 μεσαίες και μόνο μία πρωτεύουσα μεγάλη. Αν είναι σε μεσαία πόλη, σου δίνει, σου φτιάχνει τη φήμη, κοιτάξτε το πεντέστελ, σου δίνει πάλι εισόδημα, ότι είναι φανερό, άρα πάλι θα πάρεις 3, συν θα πάρεις, πώς το λένε, πεντέστελ, που είναι αυτό εδώ, το track, πεντέστελ, πέντε, πώς λέγεται, το βάρθρο, μπράβο, ναι. Τόσο θα πάρεις, μισό λεπτό να το τσεκάρω, αν πες και some instant effects, ωραία. Θα πάρεις λοιπόν τα εικονίδια που, όχι ψέματα. Reset. Για να έρθεις να κάνεις εδώ, υπάρχουν απαιτήσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι πάω και κάνω σε μεσαία πόλη. Θέλουν να δουν κάτι συγκεκριμένο αυτοί. Ποια είναι η απαίτηση? Η απαίτηση είναι ότι each medium city has one preferred performer type. Αν δεις κάθε μεσαία πόλη, έχει έναν... πού είναι το tile? Το tile. Εδώ δεν έχει. Μπράβο, εδώ. Ας πούμε ότι ήμασταν... Ναι, εδώ όχι. Αυτό είναι το πράσινο. Βλέπεις, είναι ενιαίο. Λοιπόν, εδώ φαίνεται στο πλακίδι αυτό, και αυτά είναι με replayability πάλι, ότι υπάρχει κάποιο preferred. Αυτοί θέλουν να βλέπουν ζώα και μάγους. Αν στο performing που δώνει στο τσίρκο σου έχεις ζώα, θα σου δώσουν 2 πεντέστραλ εικονικά, έτσι. Αυτά είναι virtual. Και για κάθε μάγο θα πάρεις άλλα 2 virtual τέτοια. Και τα προσθέτεις στο πόσο είσαι εδώ. Το οποίο τερματίζει στο 10. Ναι, το οποίο τερματίζει στο 10. Αυτό είναι μόνιμο, fix, δεν αλλάζει. Άρα πείτε ότι έχω 5 και έχω και, 5, και, έχω και ένα ζώο εδώ, 7, και 2 μάγους, 11. Ούτε πέφτει. Όχι, αυτό δεν πέφτει. Θα πέσει αν το καλύψεις. Αν πάει να το κρύψεις αυτό. Πέφτει ένα απλά. Πέφτει ένα. Γιατί αυτά είναι αυτά που φαίνονται visual εδώ, στο ταμπλό σου. Τα fixed. Αυτά είναι. Αν πας να δώσεις show και έχεις τέτοιους τύπους, τέτοιου τύπου... Δεν είναι το προαπαιτούμενο, το απαιτούμενο όταν πας να δώσεις λοιπόν, θα πας να βάλεις το token σου σε μία από τις θέσεις για το New Haven πάνω που είναι αυτό εδώ, είσαι εδώ πάνω, αυτοί θέλουν στο New Haven, συγγνώμη, δεν θέλουν και τα δύο, το New Haven θέλει ζώα, το κάτω, το Providence θέλει μάγους, έτσι, οπότε δεν δίνουν και τα δύο που είπα πριν, σας μπερδεύω, είναι έτσι και έτσι. Λοιπόν, αν εγώ πάω λοιπόν στο New Haven και έχω τους, πώς το λένε, έχω δύο ζώα και 8, άρα έχω 8 και 2 ή 4, 2 4, 12. Αλλά αυτά τα 4 για τα δύο ζώα είναι εικονικά. Αν φύγω, δεν έχουν σημασία, έχουν σημασία μόνο στο New Haven που είμαι. Γιατί αυτοί θέλουν να δουν ζώα, performance ζώα, καταλαβαίνετε. Και τι μαζεύω τώρα, καλά το 8 είναι λίγο υπερβολικό, ας πούμε ότι είχα 3, εντάξει. Ναι. 3 και 2 ζώα, 3 και 2, 5 και 2, 7. Θα έρθω εδώ και θα βάλω αυτό εδώ. Αν κάποιος άλλος έχει βάλει εκεί, από εκεί και κάτω. Εντάξει, και θα μου δώσει τα bonus που έχει από κάτω. Αυτό μου δίνει τα bonus, αυτή η γραμμή μου δίνει τα bonus που είναι από εδώ κάτω. Άρα το value εδώ είναι η φήμη, ας πούμε, που πρέπει να φτάσω για να το τοποθετήσω εδώ. Αν είχε βάλει η Ελένη εδώ 7 και εγώ έχω μαζέψει 7, tough luck, δεν μπορώ να βάλω εδώ, θα πάω να βάλω στο 5. Εντάξει. Μπορείς όμως να βάλεις 9. Δεν είχα 9, είχα 8. Σωστά. Εντάξει. Ναι. Είναι ανάλογα τι έχεις εκείνη την ώρα. Okay. Εντάξει. Και το bonus. Επίσης, άμα φύγω από το Heaven, θυμίζω ότι έχω μόνο τα 3. Δεν μου δίνουν bonus τα ζώα αν είμαι στο Providence ή αν είμαι στο Buffalo, δεν ξέρω πού. Θέλει κάτι άλλου τύπου τέτοιο. Okay. Και σου δίνει η immediate πόντου νίκης. Και σου δίνει αυτά που είναι από κάτω, διαλέγεις είτε το ένα ή το άλλο. Είτε επιτόπου να πάρεις πόντου νίκης, εδώ 3 popcorn, εδώ ένα popcorn, βλέπεις. Okay. Είτε να τραβήξεις κόκκινους performance που είναι οι καλοί. Okay. Από, από αυτούς εδώ τους ανοιχτούς. Είτε ανοιχτούς, είτε κλειστό από τον deck. Είτε random. Ό,τι σου βγει. Εντάξει. Okay. Όσο πιο πάνω πας, κοιτάξτε, αν είχα φτάσει 9, 7 πόντι ή 3 τέτοιους. Και ισχύει το ίδιο σε όλες τις πόλεις. Απλά το bonus είναι πάνω και κάτω. Έτσι, μην σας μπερδέψω που σας το είπα πριν. Δεν είναι και τα δύο για τις δύο πόλεις. Το πάνω κομμάτι του tile είναι για την πάνω πόλη, το κάτω είναι για την κάτω πόλη. Και στη μία έχει τους μονούς αριθμούς και στην άλλη τους ζυγούς. Ναι. Δεν εμπλέκεται το ένα με το άλλο. Σωστά. Τώρα που το είπες δεν το είχα προσέξει αυτό. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Αν θες να κάνεις perform στο Providence, πρέπει να έχεις 2, 4, 6, 8 ή 10. Αν έχεις 9, δεν μπορείς να κάνεις εδώ. Στο Providence θα το κάνεις αναγκαστικά 8. Θα χάσεις τη δυνατότητα να έκανες το 9. Okay. Θα έπρεπε να ήσουν στην άλλη πόλη. Εντάξει. Okay. Θα το μιλήσω. Οπότε, οι μεσαίες πόλεις για να ολοκληρώσω είναι καλή ευκαιρία για να παίρνεις περισσότερα τέτοια που είναι σημαντικά γιατί σου δίνουν εικονίδια. Κοίτα, γεμάτο εδώ εικονίδια τι γίνεται, χαμός. Εντάξει. Πόντους για το τέλος, σου δίνουν οι ίδιες οι κάρτες, όπως βλέπετε. Και σε βοηθάνε για να πας σε μεγάλες πόλεις επίσης. Κυρίως, σε βοηθάνε. Θα το χαμηλώσουμε λίγο. Κατανοητό αυτό. Οκ. Okay. Το τελευταίο που έχει μείνει είναι αν κάνω perform σε μεγάλη πόλη.
Η μεγάλη πόλη, όταν δείτε, είναι μία. Ας πάμε εδώ κάτω τώρα, στη Νέα Υόρκη. Οι μικρές πόλεις, είπαμε, σε κάθε περιοχή, οι μικρές πόλεις συνδέονται με το track αυτό εδώ. Οι μεσαίες πόλεις συνδέονται με το track αυτό εδώ. Οι μικρές είναι ξερές. Η μεγάλη πόλη συνδέεται με την κάρτα. Εντάξει. Ωραία. Πολύ απλά εδώ όλοι μπορούμε να δώσουμε perform, γιατί έχει τέσσερις θέσεις. Αλλά έχουν απέτηση. Εκεί δεν μπορείς να πας να δώσεις perform αν δεν έχεις αυτού του τύπου. Τον πορτοκαλί. Τον, τι είναι η πορτοκαλί, η acrobats. Όχι, τα ζώα. Δηλαδή πρέπει να έχω τέτοια κάρτα στο τσίρκο μου για να πάω να το δώσω το perform. Καταλάβατε. Πρέπει να την έχω κάπου στο ταμπλό μου. Στο ταμπλό μου. Στην ομάδα. Εντάξει. Το 10 είναι το μινιμού. Αξίας 10, ναι. Όχι, ακριβώς ή μινιμού. Ναι, μπορεί να είσαι και παραπάνω, ναι, σωστά, σωστά. Τέτοιου τύπου, αυτό είναι η φήμη υποτίθεται, τύπου... πόσο καλό ζώο performer είναι, πόσο καλός ακροβάτης είναι. Ναι, να έχεις το τύπο, όχι, γιατί είναι 5, δεν ξέρω λίγο αυτό, σωστά. Αν βάζεις με πιγκουίνους, δεν μπορείς καν να πας εκεί. Μήπως τον πάρουν μεταξύ τους, δηλαδή αν είχα εγώ δύο πεντάρτες παράδειγμα στο ταμπλό μου, είναι σαν να έχω αξία 10 αντίστοιχα σε αυτό το επίπεδο και να μπορώ να πάω να κάνω performance. Μια στιγμή να το δω αυτό, καλή ερώτηση. Γιατί μπορεί να μην υπάρχουν κάτι σε 10 και 12 και να πρέπει να τι συλλέξουν. Να βάλω δύο ακροβάτες αντίστοιχα. Υπάρχουν. You must have in your show at least the required artist type of that city. As indicated in the middle of the city. Και εδώ για παράδειγμα, στο παράδειγμα δείχνει έναν μοβ ακροβάτη 9. Και σου λέει, this city wants to see a tightrope walker for 6 fame points. Το πάνω είναι το πόσο πόντους σου δίνει, βλέπεις. Ναι, εντάξει. Θα σου δώσει, αν πας με τα πρώτα πετούμενα, θα σου δώσει 6 πόντους. Αν πας εδώ, πάντα σου δίνει, νομίζω 6. Ναι, πάντα σου δίνει 6. Να φανταστώ 6, πλάς αν είσαι πρώτος. Όχι, όχι αν είσαι πρώτος. Αν αριστερά από αυτόν έχεις μπλε, θα πάρεις άλλους 4, αλλά προαιρετικό. Αν δεξιά από αυτόν έχεις μοβ, θα πάρεις άλλους 5. Αυτό δεν είναι. Αν είσαι πρώτος. Αυτό είναι, αν είσαι πρώτος, θα πάρεις και ξερά άλλους 3. Μπράβο, αυτό. Άρα φαντάζομαι μιλάμε μόνο για μία κάρτα. Λογικά, ναι. Νομίζω για μία κάρτα λέει, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ εύκολο να πας. Δεν λέει για συνδυασμό. You must have in your show at least the required artist type for that city as indicated in the middle of the city. Δείχνει τι κάρτες έχει παίξει από κάτω, στο παράδειγμα. Κάτσε να συνεχίσει το παράδειγμα, να σου πω. This city wants to see a tightrope walker for 6 fame points. Ωραία, το παράδειγμα που έχει εδώ. Εδώ. You have an animal act orange icon with a lower number than your tightrope walker in the same row. You will score 4 additional fame points. Ναι, γιατί έχει αυτό. Όχι, αλλά σου λέει ότι έρχεσαι με αυτόν. Δεν είναι, δεν λέει κάτι. Ωραία. Σου λέει πώς θα πάρεις έξτρα πόντους νίκης. Γιατί και καλά είναι η πρωτεύουσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου λέει ότι πρέπει να πας να κάνεις το καλό show, ας πούμε, από τη στιγμή. Εντάξει. Κάτι άλλο που δεν είπα. Όταν γεμίσουν εδώ οι κάρτες, παρόλο που γίνεται rearrange στην ίδια τη γραμμή, όταν γεμίσουν, μπορείς να πάρεις μια άλλη κάρτα και να τη βάλεις. Στη θέση, τη γεμάτη, την πέμπτη, με 5 κάρτες. Απλά, τι θα γίνει, θα πετάξει μια άλλη κάρτα, τι πληρώνεις όμως, πληρώνεις τη διαφορά, δεν πληρώνεις το κόστος της, μπορεί να κάνει, δεν ξέρω τι, 13. Δεν πληρώνεις 13, ναι, πώς θα βρεις 13 λεφτά. Εντάξει, τι πληρώνεις, πληρώνεις το κόστος της μεγαλύτερης σου, της πιο ακριβής σου κάρτας, δηλαδή η πιο ακριβή σου κάρτα είναι 5, 13 μείον 5, 8, άρα θα πληρώσεις 8 λεφτά για να τη βάλεις. Και θα πετάξεις τη μία και θα ξανακάνεις rearrange τις κάρτες. Εντάξει. Ωραία. Κατανοητό αυτό με τις μεγάλες πόλεις. Απλά παίρνεις έξτρα πόντους αριστερά και δεξιά, δεν είναι απαιτούμενα. Είναι ευκαιρία για να πάρεις. Αυτό τι σημαίνει, να είναι πριν από το δεκάρι σου το πορτοκαλί ένα μπλε, ό,τι θέλεις, έχει ερωτηματικό. Θα πάρεις 4 πόντους, αν είναι μετά το μοβ, θα πάρεις 5. Αν είναι και τα δύο, θα πάρεις 9. Και 6. Το 6 είναι fix, γιατί πήγες και το έκανες. Και αν είσαι και ο πρώτος, θα πάρεις και 3. Δεύτερος ένα και άλλη τίποτα. Και μόνο μια φορά δίνεις σε μεγάλη πόλη σου. Κατανοητό? Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το τέτοιο. Στο τέλος λοιπόν, αμέσως αφού κάνεις perform, μετά από κάθε perform που θα γίνει, όποιος κάνει perform δηλαδή, κουνιέται αυτό το μεγάλο τσίρκο, το Barnum, πώς λέγεται. Ναι. Λοιπόν, αυτό στο setup το συγκεκριμένο ξεκινάει από εδώ, από τον Boston, και θα κινείται γύρω-γύρω περιφερειακά, έτσι. Βλέπετε, όλο την περίμετρο γύρω-γύρω και θα καταλήξει πάλι εδώ. Πώς κινείται? Κινείται μία μόνο θέση. Δηλαδή, αν είμαστε έτσι, θα κινηθεί εδώ. Τέλος. Μετά κάνει perform ο Νίκος, θα κινηθεί έτσι. Μετά κάνει perform η Ελένη, θα κινηθεί έτσι. Αυτά τα πηδάει. Εντάξει.
μέχρι να φτάσει σε μια επόμενη μεγάλη πόλη. Προσοχή, εδώ δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι μεσαία που πήγα να μπερδευτώ πριν. Ούτε εδώ είναι μεγάλη πόλη. Βλέπεις, καθυστερεί να πάει σε μεγάλη πόλη. Η πρώτη μεγάλη πόλη που θα πάει είναι αυτή εδώ. Εκεί γίνεται σκοράρισμα. Okay. Αντίστοιχα θα ξαναγίνει, θα σου πω. Θα γίνει εδώ σκοράρισμα. Εδώ σκοράρισμα. Εδώ σκοράρισμα. Και τέλος εδώ. Τελευταίο σκοράρισμα από εκεί που ξεκίνησε, γιατί δεν κάνουμε το σκοράρισμα, ξεκινάει απλά από εδώ. Okay. Από ήταν 5-4 scoring. Όσες είναι οι μεγάλες πόλεις τώρα, δεν ξέρω. Τέσσερα είναι δύσκολα. Λοιπόν, πώς σκοράρουμε τώρα. Γιατί μέχρι τώρα είναι τα σκορ που παίρνουμε μέσα στο παιχνίδι με βάση αυτά τα popcorn που τρώμε, ας πούμε, έτσι, και το performance που κάνουμε. Λοιπόν, πώς σκοράρουμε. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω σαν πρώτος παίκτης, ας πούμε, και έχω αυτό εδώ, με αυτή την πλευρά. Όταν είναι να σκοράρει αυτός, ο παίκτης που το... κάποια στιγμή κάποιος παίκτης θα το... σε κάποιον νου παίχτη performance, αυτό θα πάει πάνω σε μεγάλη πόλη, οπότε boom. Θα έχουμε ένα γύρο σκοράρισματος. Τι γίνεται. Αυτό εδώ δεν το έχει κάπου εδώ, νομίζω πρέπει να το έχει κάπου εδώ μέσα. Πάλι στο ταμπλό, κοιτάμε πώς το έχει στο ταμπλό. Έχει ένα 10, 6 και 3. Μπράβο, να το. Σου λέει, όταν αυτό φτάνει σε μεγάλη πόλη, πάμε να... ουσιαστικά είναι μια η μεγάλη πόλη της επαρχίας, της πράσινης, ξέρω εγώ, της μοβ, της κόκκινης. Ας πούμε ότι έφτασε εδώ στην Κίτερνη, στην Ιντιανάπολη, στο Σικάγο, την αυτό. Ωραία. Πάμε και μετράμε. Κάθε τέντα που έχει κάποιος παίχτης, του δίνει, όποιος έχει μάλλον τις περισσότερες τέντες, θα πάρει 10 πόντους. Ο δεύτερος σε τέντες, μέσα στην κίτρινη περιοχή, έτσι, θα πάρει 6 και ο τρίτος θα πάρει 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, έχει ένα tie breaker, το οποίο θα σας το πω να το ξέρετε μια φορά, αλλά θα το δούμε και εκείνη την ώρα, να το θυμόμαστε, αλλά σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο παίχτης που έχει token στο πιο leftmost token του city. Δηλαδή, αν έχουμε ισοβαθμία, πάμε να δούμε ποιος έχει πιο αριστερά εδώ token. Αν είμαι εγώ μπριστά από σένα, Νίκο, τότε εγώ σπάω την ισοβαθμία, θα πάρω εγώ τους 10. Αν δεν έχουμε ούτε εγώ ούτε εσύ εδώ, πάμε να δούμε τις μεσαίες πόλεις. Αν δεν έχω ούτε εγώ ούτε εσύ σε μεσαίες, κοιτάμε τις μικρές. Και ποιο ξέρει πιο πολύ Σικάγο. Ποιο ξέρει πιο πολύ το Σικάγο. Όταν φτάσουμε και δεν έχουμε. Πες τώρα, δεν είναι σπάνιο αυτό, αλλά δεν έχουμε ούτε εδώ. Εμείς έχουμε ισοβαθμίσει εδώ και δεν έχουμε. Έχουμε δύο. Ένα performer ο καθένας. Μια τέντα. Ναι, στην επαρχία. Και δεν έχουμε ούτε βάλει στην πρωτεύουσα για να γίνει tiebreaker, ούτε βάλει σε μεσαίες για να γίνει tiebreaker. Έχουμε δύο καθένας σε μικρές. Πώς πάει αυτός που είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα. Δηλαδή, εσύ αν έχεις βάλει εδώ. Okay. Και εγώ έχω βάλει πιο μακριά από την πρωτεύουσα, σπάει σε σένα. Okay. Αν υπάρχει still tie, πηγαίνουμε να δούμε πιο κοντά στον επόμενο δρόμο. Εντάξει. Στην επόμενη περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ναι. Εντάξει. Okay. Ωραία. Λοιπόν, το τέλος της σειράς. Όταν τελειώσει λοιπόν ο γύρος σου, είπαμε ή θα κάνεις engage art, θα τον κατεβάσεις ή θα κάνεις perform. Ωραία. Ένα από τα δύο. Όταν απλά κάνεις perform, θα κουνήσεις και το καραβάνι. Εντάξει. Και θα γίνει σκοράρισμα. Όποιο. Δεν κουνιέται στο τέλος του γύρου μου υποχρεωτικά. Αν παίξουμε όλοι engage, δεν κουνιέται καθόλου αυτό. Okay. Όταν κάποιο κάνει perform, κουνιέται αυτό. Ωραία. Μία θέση. Στο τέλος του γύρου, κάνουμε discard στις 10 κάρτες, αν έχουμε πάνω από 10 κάρτες. Και αν υπάρχουν κενές θέσεις εδώ, τότε να πληρώνονται. Δεν ξέρω να πληρώνουμε πιο πριν. Στο τέλος του γύρου μου, τη σειρά μου, έτσι. Τη σειρά. Λοιπόν, το παιχνίδι τελειώνει όταν κάνει ένα κύκλο και σκοράρουμε και τη βοστώνει πάλι ξανά. Και. Τι παίρνουμε σαν τελικό σκορ. Παίρνουμε τους πόντους. Α, δεν σας είπα για αυτές τις κάρτες, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές τις κάρτες. Πότε τις κατεβάζουμε. Αυτό δεν μπαίνει εδώ. Λοιπόν, πότε σκοράρουμε αυτές τις κάρτες. Αυτές μας δίνουν πόντους νίκης 2, 5, 7 ή 10 αυτοί για κάθε διαφορετικό τύπου ζώο που έχω. Βλέπετε. Αν δηλαδή είχα έναν ελέφαντα μόνο, θα έπαιρνα τίποτα. Αν είχα ένα ελέφαντα και κάτι άλλο, δεν ξέρω ότι είναι μια φώκια, θα έπαιρνα 5 πόντους. Okay. Αυτές τις κάρτες υπάρχει εδώ ένα annex το οποίο τα έχει όλα, έτσι, σαν, και σαν κάρτες, σαν endgame scoring, δεν είναι πολλές. Είναι κρυφές αυτές, οι annexes. Θα σας πω. Όπως επίσης και τις μπλε κάρτες και τις κόκκινες. Τις εξηγεί όλες τι κάνουν, εντάξει. Το πιο σημαντικό, ας πούμε, είναι αυτές είναι, ξεκινάς με μια κρυφή, ο καθένας έχει μια κρυφή. Ξέχνα τι είδες. Ωραία. Εντάξει. Δεν δες και θυμάσαι. Λοιπόν, είναι κρυφή. Πότε την παίζω την κάρτα εδώ, δικαιούμαι να την παίξω. Την πρώτη φορά που θα κάνω μία κολόνα, βλέπετε που έχει αυτό το εικονίδιο εδώ. Δικαιούμαι να κατεβάσω μία κάρτα. Τη δεύτερη φορά που θα κάνω μία κολόνα, μπορώ να κατεβάσω μία κάρτα. Τέτοια κάρτα. Αυτές εδώ μπαίνουν μόνο τέτοιες. Και την τρίτη μπορώ να κατεβάσω άλλη μία. Και αν κάνω τέταρτη, παίρνω 5 πόντους ξερούς. Αν κάνω πέμπτη κολόνα, έχω βάλει για 15 άτομα, παίρνω άλλους 5 πόντους. Okay. Αυτές όταν τις κατεβάζω, τις καλύπτω, τις ανοίγω και τις κατεβάζω σε μία τέτοια θέση. Μου κρύβουν οι εικονίδια από κάτω, κοίτα, προσοχή, έτσι, ξεκινάμε ένα από όλα αυτά, οπότε θα το χάσω αυτό. Προσέξτε,
Γιατί μπορεί να αλλάξει η στρατηγική σας. Και μετά θα έχω αυτό το σκοράρισμα για μένα μόνο. Οπότε, σκοράρουμε λοιπόν τις κάρτες από αυτά εδώ. Σκοράρουμε τις κάρτες, τους πόντους που είναι μέσα σε κουτάκι popcorn από τους κόκκινους που δίνουν. Βλέπετε, οι μπλε δεν δίνουν. Έτσι. Οι κόκκινες έχουν πόντους νίκης που δίνουν στο τέλος πάνω δεξιά. Όλες οι κόκκινες. Συν τους πόντους νίκης που δίνουν οι κάρτες. Αυτή τι σου λέει για παράδειγμα. Για κάθε ζώο που έχεις αριστερά από αυτήν, πάρε 2 πόντους. Τώρα θα μου πεις, αυτό μπορεί να μπει εδώ. Όχι, γιατί το 9 μπαίνει πριν από το 10. Βλέπετε, αλλά ας πούμε ότι αυτό ήταν 11. Ξεχάστε την 9. Θα έπαιρνα 2 πόντους. Και αν είχα άλλα 2 ζώα από εδώ, θα έπαιρνα 2 για καθένα. Και ούτω καθεξής. Έτσι, εδώ σου λέει, πάρε 2 πόντους για κάθε μόβ που έχεις, ανεξαρτήτως που είναι. Δεν σου λέει για τη σειρά. Οπουδήποτε. Τα εικονίδια είναι όλα εδώ. Και νομίζω ότι μια φορά θα τα δούμε και είναι ξεκάθαρο μετά. Δεν είναι δύσκολο. Οπότε αυτό είναι το Free Ring Circus. Πάμε να παίξουμε. Αυτό είναι το Free Ring Circus. Νομίζω είναι από τα παιχνίδια τα οποία, με το που είδα ότι βγήκανε και είδα Φάμπιο Λοπιάνο στο τιμόνι, είναι συνσχεδιαστής, έτσι, μαζί με άλλο ένα σχεδιαστή, μου διαφέρει αυτή με το όνομά του, και David Games, λέω, είναι αυτό το σκηνικό ο καλύτερος δύο κόσμων, έτσι, ένας καλός σχεδιαστής με τα καλά του design, μια καλή εταιρεία, με καλά παιχνίδια, με καλές παραγωγές, με καλό value for money, χαμηλή τιμή σχετικά με το τι δίνει, και λέω πω θα έχουμε ένα φανταστικό μοντέλο εδώ, με solo και όλα πάλι κλασικά. Και τελικά, όσο διάβαζα περισσότερο για το παιχνίδι, τόσο πιο πολύ μου φάνηκε ενδιαφέρον, γιατί έχω πολλά παιχνίδια στην κατοχή μου, με τσίρκο, με performer, με Luna Park, με roller coaster, με διάφορα τέτοια. Οπότε το θέμα, αν και ενδιαφέρον και πολύ ωραίο, το έχω δει και άλλη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι wow, τι θέμα ήταν αυτό, πρώτη φορά το είδαμε σε τραπέζια παιχνίδια. Ωστόσο, το θέμα το παιχνίδι το βγάζει πάρα πολύ ωραία μέσα από τη ροή του. Έχει συνέχεια αυτή την ελευθερία να πας όπου θέλεις, αλλά υπάρχει μια γενική κατεύθυνση του μεγάλου καραβανιού που πηγαίνει από πόλη σε πόλη και όταν φτάνει, που οι παίχτες το τρέχουν όσο περισσότερο θέλουν, όπως είδατε, μπορείς να σκοράρεις πολλούς πόντους νίκης, έτσι, και πρέπει να έχεις και στο μυαλό σου να έχεις αυτό το area majority, γιατί αν το κάνεις σε κάθε μία από τις μεγάλες περιοχές, συνδυαστικά με κάποια performing που θα κάνει σε μεγάλες πόλεις για να πάρει πολλούς πόντους νίκης, θα σου δώσει το μεγάλο όγκο των πόντων που θα κερδίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει πολύ επαναπαιξιμότητα, έχει φανταστική παραγωγή. Το art είναι υπέροχο, πανέμορφο, απολαυστικό, ζωντανό, έτσι, με ζωντανά χρώματα, με πολύ ωραία εικονογράφηση. Το έχω δει και σε άλλα παιχνίδια, αλλά νομίζω έτσι υπάρχει μια ζεστάδα, μια ωραία προσέγγιση στο εικαστικό κομμάτι που βγάζει έτσι αυτό το νοσταλγικό. Νοσταλγική ανάμνηση που έχουμε και το τσίρκο της εποχής. Δεν έχω συμμετέχει ούτε έχω δει σοου εκείνης της εποχής προφανώς, αλλά κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου από ταινίες, από κόμικ, από διάφορα τέτοια θέματα. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό, η παραγωγή και το εικαστικό κομμάτι. Δεύτερο είναι το πόσο ωραία κάνει scale όσον αφορά το πόσοι παίχτες παίζουν, γιατί κλείνουν κομμάτια του χάρτη. Οπότε το κάνει πολύ ενδιαφέρον και πολύ ισορροπημένο με λιγότερους παίχτες. Προσφέρει όλο το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω και δοκιμάσω οπωσδήποτε σύντομα. Και έχει πολύ μεγάλη επαναπαιξιμότητα γιατί έχει αυτό το light engine building που χτίζει ανάλογα με τα εικονίδια που καλύπτει, μαζί με το area control, μαζί με το πολύ clever scoring που έχει, πολύ έξυπνο σκοράρισμα. Σε αρκετές δόσεις, έτσι ώστε να πάρει την οστιμάδα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σας αναφέρω, για να δώσει το τελικό αυτό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν παίζει πολύ. Παίζει περίπου μια μισή ώρα χωρίς να κουράζεται να εξηγήσει κάποιους κανόνες. Ίσως εδώ το ήμουν λίγο πιο αναλυτικός και πήρε λίγο παραπάνω το βίντεο με την εξήγηση, αλλά δεν είναι δύσκολο παιχνίδι. Και όλα βγάζουν και νόημα. Αν έχετε παίξει μερικά παιχνίδια ακόμα, δεν είναι το πρώτο σας παιχνίδι, το οποίο δεν προτείνεται για πρώτο παιχνίδι. Όχι ότι δεν μπορεί να παιχθεί και για casual gamers, απλά νομίζω ότι έχει ένα κλικ παραπάνω. Έτσι, οπότε δεν είναι καλύτερα να ξεκινήσει κάποιο από πιο εισαγωγικά παιχνίδια. Δίνει αυτό το συστατικό το οποίο στον χρόνο που κρατάει. Αυτά που δίνει είναι πάρα πολύ ωραία, με πολύ ωραία επαναπαιξιμότητα, πολύ ωραία gameplay και πολύ πολύ απολαυστική εμπειρία. Φαν, διασκεδαστικό, value for money, κορυφαία αναλογία των συστατικών αυτών. Το προτείνω επιφύλακτα και δοκιμάστε το, είναι το 3 Ring Circus.